Ξεκάθαρο μήνυμα σε όλους τους Έλληνες ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας μπορούν να διασφαλίσουν στο ακέραιο τα εθνικά μας δίκαια και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, έστειλε το πρωί από τα Χανιά ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο οποίος συμμετείχε στις εορταστικές εκδηλώσεις για τη μάχη της Κρήτης. Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος υπογράμμισε πως η χώρα μας και οι ένοπλες δυνάμεις της είναι πάντα αξιόμαχες και πως η προσπάθεια που συνεχίζεται και εξελίσσεται αποδίδει ήδη καρπούς, καθώς στόχος, όπως είπε, είναι να καταστούμε περισσότερο αξιόμαχοι και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τις αγορές καινούριων εξοπλιστικών συστημάτων, την αναβάθμιση και ολοκληρωμένη συντήρηση των ήδη υπαρχόντων που είναι αρκετά, όπως είπε, αλλά και με παρεμβάσεις για να αναβαθμιστεί και το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων, που άλλωστε είναι και η ειδοποιός διαφορά. Η δουλειά μας και το καθήκον μας και το χρέο μας σαν πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, τις εντολές και την έγκριση ασφαλώς Πρωθυπουργού, είναι να κάνουμε τις ένοπλες δυνάμεις να κάνουν ακόμα καλύτερα τη δουλειά τους όπως ξέρουν και μπορούν. Και ευκαιρία είναι σήμερα να διαβεβαιώσω όλους τους Έλληνες, όλες τις Ελληνίδες, ότι οι ένοπλες δυνάμεις είναι απολύτως ικανές να αρθούν στο ύψος της περίστασης και να διασφαλίσουν στο ακέραιο και στο απόλυτο τα εθνικά μας δίκαια και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας παρακολούθησε το πρωί τη δοξολογία που τελέστηκε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Χανίων, ενώ στη συνέχεια μετέβη στο ενετικό λιμάνι της πόλης μαζί με τους θεσμικούς εκπροσώπους για να παρακολουθήσει την παρέλαση των παραδοσιακών συλλόγων που τίμησαν τη μάχη της Κρήτης. Η μεγάλη αξία που έχει για μας τους Έλληνες είναι ότι είναι μια αφορμή για να γιορτάσουμε την κρητική ψυχή και να αναλογιστούμε, όπως είχε πει και ο Νίκος Καζαντζάκης, το αίσθημα της ευθύνης που δίνει σε μας τους άρχοντες του τόπου η ανάγκη να φανούμε αντάξει αυτής της ψυχής. Σήμερα όμως τα βλέμματα όλων συγκέντρωσε ο στρατηγός εναποστρατεία Κωνσταντίνος Κόρκας, ο οποίος πριν από 80 χρόνια ως μαθητής στη Σχολή Ευελπίδων τότε βρέθηκε στο Μάλεμε όταν αυτό καταλήφθηκε από τους Γερμανούς. Ο ίδιος μιλώντας στο φακό της Κρήτη TV αναφέρθηκε στη φρίκη του πολέμου. Ο πόλεμος έχει πολλά να θυμίζει, παιδί μου. 20 Μαΐου του 41 στη Μονή Γωνιάς. Στο αεροδρόμιο, εκεί είμαστε. Ναι. Έγινε Δευτέρα παρουσία. 500.000 αεροπλάνα πάνω. Σκέπασε ο ουρανός και χάθηκε η Κρήτη. Το Μάλεμε. Το ύψωμα 107. Οι επετειακές εκδηλώσεις στα Χανιά θα κορυφωθούν το απόγευμα στο αεροδρόμιο του Μάλεμε, ενώ στο Ρέθυμνο το επίκεντρο των εκδηλώσεων σήμερα ήταν η Σχολή Δοκίμων Αστιφυλάκων, στην οποία παρευρέθηκαν ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιάννης Κεφαλογιάννης και ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Μιχάλης Καραμαλάκης, τιμώντας έτσι τους νεκρούς ήρωες της χωροφυλακής. Είναι νομίζω το ελάχιστο το οποίο μπορούμε να κάνουμε προκειμένου να κρατήσουμε ζωντανή τη μνήμη τους και βεβαίως τα ιδανικά της ελευθερίας και της δημοκρατίας να παραμένουν ζωντανά. Έγινε μια σεμνή τελετή στη μνήμη των νεκρών μας που θυσιάστηκαν για την πατρίδα.